Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτο μέρο εκπομπή. Ε, Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη, βέβαια, ε, εδώ στον όμιλο τη Κρήτη για τη εκπομπή μα, στο κλίμα των ημερών και των τραγικών συνεπειών, όχι μόνο στο μέτωπο τη απώλεια μια ανθρώπινη ζωή αλλά και τη ψυχολογική επιβάρυνση. Βρισκόμαστε και εκεί θα εστιάσουμε σήμερα με τον Νίκο Παπα-Νικολάου. Νικόλα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Ψυχολογική επιβάρυνση που υπάρχει τόσο στου αμάχου, που νομίζω ότι λίγο πολύ υπάρχει περισσότερου αμάχου, όσο και αυτού οι οποίοι δικαίω αμήνονται, όσο και του επιτιθέμενου. Ωστόσο, όπω έχουν δείξει έρευνε οι οποίε έχουν γίνει σε βετεράνου τόσο από τον πόλεμο του Βιετνάμ, όσο και από τον πόλεμο του Κόλπου, τους δύο πολέμους του Κόλπου, πραγματικά έχουν δείξει ότι τα αποτυπώματα του πολέμου στον ψυχολογικό τομέα είναι πραγματικά ανεξίτηλα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολεμήσει είτε ακόμα έχουν αμυνθεί. Σαφέστατα έχουμε μιλήσει ήδη την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με, τους, με τα παιδιά, το τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε από τι εικόνε τη βιαιότητα αυτέ τι οποίε υπάρχει. Και πώ μπορεί να προφυλαχθεί, προφυλαχθεί ένα παιδί, προφυλαχτεί ένα σε Τη στιγμή που κρατάει ένα κινητό συνέχεια στο χέρι ακριβώς. και να βλέπει και να βλέπει ένα υπολογιστή. Που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτό το λόγο ακριβώ. Ωστόσο, ε, οφείλουμε εμεί οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, νομίζω, να διαχειριστούμε τη δική μα αγωνία. Γιατί ξέρει, τουλάχιστον εγώ μιλώ με ανθρώπου οι οποίοι έχουν η ίδια αγωνία και είναι πρακτικώ αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να μεταδώσουν ηρεμία στα παιδιά του. Ταυτόχρονα, ειδικά για τα μικρά παιδιά, νομίζω ότι ισχύει το ότι η εικονική πραγματικότητα. Πολλέ φορέ μπλέκεται με την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν το πότε και το πού Λίγο. είναι αυτά τα πράγματα Ξέρεις, που συμβαίνουν. Οφείλουμε να του πούμε Νίκο. ότι είναι κάτι πολύ μακριά από εμά και ότι τα ίδια είναι ασφαλή τουλάχιστον. Οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε στα παιδιά τα δικά μα. Μια συζήτηση μας. σε ένα μικρό παιδί, σε ένα παιδί δημοτικού mm -hmm. 6, 7, 8 ετών και του μιλάμε mm -hmm. για πόλεμο, πρέπει να βλέπει τις, τα αιματοβαμμένα πρόσωπα των ανθρώπων στην, στην Ουκρανία. Εμένα μου έρχεται το εξή παράδειγμα. Μιλάμε για ένα παιδί, σε ένα παιδί δημοτικού. Ε, για την απώλεια, για το θάνατο, mm -hmm. πρέπει να το πάρουμε μαζί μας σε μια κηδεία. Πρέπει να το πάρουμε μαζί μας σε μια κηδεία. Σαφέστατα νομίζω ότι όταν όμω στην κηδεία συμβαίνουν καταστάσεις, πράγματα που είναι πραγματικά έτσι πολύ, πολύ δύσκολα, σοκαριστικά και ακραία, τότε νομίζω Άρα. ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει στην κηδεία. Αυτό είναι πολύ βασικό, ούτως να χαιρετήσει τον νεκρό, δεδομένου ότι φαίνεται ότι άτομα τα οποία δεν έχουν χαιρετήσει τον νεκρό που είναι στο προσφυλέ του πρόσωπο, ναι. από μικρή ηλικία, φαίνεται ότι βγάζουν αργότερα ένα θυμό, όσο και αν φανεί περίεργο, απέναντι στον νεκρό. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να παρευρεθούν σε παρόμοιε καταστάσει, κηδεία βεβαίω, τι οποίε από εκεί και πέρα ωστόσο δεν θα υπάρχουν ακραίε καταστάσει. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε ένα φυσιολογικά θλιμμένο, άσχημο, δύσκολο κλίμα Πώς το οποίο υπάρχει. Δεν να διατηρηθεί όμω το, το ανοίξαμε πέρα. Λίγο. Ανοίξαμε, ναι, σαφέστατα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι οι καταστάσει υστερία, εντό αγωγικών υστερία, νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγονται. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα αιματοβαμμένα πρόσωπα του πολέμου, τα οποία είπε, καλύτερα τα πικρά παιδιά. Όσο μπορούμε περισσότερο να τα περιορίζουμε από καταστάσει και από εικόνε αυτού του στυλ και αυτού του είδου, σαν και αυτέ τι οποίε πολλέ φορέ δυστυχώ μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωση και είναι δυστυχώ μια πραγματικότητα. Να Όπως είπα, όπως είναι πολύ βίντεο, σημαντικό. Ναι. Πόσα βίντεο, τι φωτογραφίε λαμβάνουμε από το πρωί και τι φιλτράρισμα μπαίνει προκειμένου και εμεί ερχόμαστε από πολύ δύσκολη θέση. Καθώ από τη μία πρέπει να διαχειριστούμε τη δική μα δημοσιογραφικά, δημοσιογράφη, τη δική μα ψυχολογική mm -hmm. φόρτιση και επιβάρυνση. Για την άλλη, βέβαια, τι θα δείξουμε και στον κόσμο. Το πιστεύω, το δηλαδή, πιστεύω. Το... είναι μια πραγματικότητα. Είναι, μια πραγματικότητα. είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολη δουλειά του δημοσιογράφου αυτή. Ξέρεις, Νομίζω ότι είστε αυτοί οι οποίοι έρχεστε σε επαφή με τι ειδήσει. Δεν μπορείτε να αποφύγετε τι ειδήσει, δεν μπορείτε να κλείσετε την τηλεόραση, δεν μπορείτε να κλείσετε το αρδιόφωνο κάποια στιγμή όταν αισθανθείτε πολύ δύσκολα μπροστά σε μια είδηση η οποία σοκάρει όλου. Νομίζω όμω, επιστρέφοντα αυτό που έλεγα στα παιδιά, είναι πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότερο να μπορέσουμε να φιλτράρουμε κάποιε εικόνε που φτάνουν στα παιδιά, δηλαδή να μην φτάσουν οι περίφημε αιματοβαμένε εικόνε, αλλά κυρίω να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα παιδιά, ειδικά των μικρών ηλικιών, το ότι τελικά αυτά συμβαίνουν σε μια απόσταση αρκετά μακριά από εμά και ότι εμεί τουλάχιστον εδώ βρισκόμαστε και είμαστε ασφαλεί. Αρκεί βεβαίω να έχουμε επεξεργαστεί πριν απ' όλα τη δική μα ασφάλεια. Γιατί νομίζω ότι πολλέ φορέ προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά το ότι τελικά είμαστε ασφαλεί, χωρί οι ίδιοι να έχουμε επεξεργαστεί τη δική μα ασφάλεια. Δηλαδή, ας... όντα εμεί ανασφαλεί ουσιαστικά λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση. Να περάσουμε λίγο στην παρουσίαση που έχει ετοιμάσει. Να περάσουμε στην παρουσίαση όπου μιλούμε στην παρουσίαση σε σχέση με τι ψυχολογικέ συνέπειε του πολέμου. Περνάμε στον πρώτο πίνακα, όπου μιλάμε αλήθειε για τι συνέπειε του πολέμου. Οι πρώτε αναφορέ έγιναν στη Μεσοποταμία από το 1300 ήδη π.Χ. Όπου εκεί πέρα, ξέρει, στρατιώτε φάνηκε από γραπτά τα οποία έχουν μείνει ότι ναι. έβλεπαν φαντάσματα των ανθρώπων που είχαν σκοτώσει. Δηλαδή, εγώ έχω σκοτώσει κάποιον, άρα λοιπόν βλέπω κάποια φαντάσματα των ανθρώπων που είχα σκοτώσει στον ύπνο μου και ακόμα και όταν είμαι ξύπνιο. Άρα λοιπόν, πρώτε αναφορέ έγιναν πάρα, πάρα πολύ παλιά από το 1300. Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σοκ αποβίδε. Πόλεμο των Χαρακομάτων, πόλεμο των Οβίδων. Άρα λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να το θέσουν όσον αφορά στον ψυχολογικό τομέα και μιλούσαν για το σοκ αποβίδε. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ονόμαζαν κόποση μάχη. Από εκεί και πέρα βεβαίω φαίνεται ότι υποεκτιμάται αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που θα πούμε, το ότι υπήρχε αποζημίωση στου βετεράνου του Βιετνάμ μόνο για ένα εξάμινο, όταν βελτιώνονταν. Αλλιώ θεωρούταν ότι αυτή η κατάσταση προπήρχε. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο δεν υπήρχε αποζημίωση. Άρα λοιπόν το στρε από τη μάχη, το, 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 οι ψυχολογικέ συνέπειε υποεκτιμώνται. Και φυσικά εξαρτώνται από τι αξίε του κάθε στρατιώτη, από τι αξίε τι οποίε έχει ο κάθε στρατιώτη. Αφορά και του επιτιθέμενου ωστόσο και του αμυνόμενου. Αφορούσε ωστόσο πάνω από το 14% των συμμετασχόντων στον πόλεμο του Ιράκ. Νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κοινό τόπο τόσο των επιτιθέμενων όσο και των αμυνόμενων όσο και των αμάχων είναι ο φόβο του θανάτου και η καταπολέμησή του εξαρτάται από τι αξίε τι οποίε μπορεί να έχει ο καθένα. Πάμε να μιλήσουμε για τι ψυχολογικέ συνέπειε πάντα του πολέμου στη μετατραυματική διαταραχή του άγχου που αφορά οτιδήποτε τραυματικό έχουμε ζήσει και έχουμε περάσει. Συμπτώματα αποφυγή που έχουμε, ενοχέ, Σκέψου κάποιον ο οποίο έχει επιτεθεί, έχει σκοτώσει αδίκω, γιατί συνήθω ο επιτιθέμενο πιστεύει ότι σκοτώνει αδίκω. αλλά λοιπόν έχει ενοχέ, έχει άγχο, έχει κατάθλιψη και έχει αποφυγή σε ό,τι μου θυμίζει την κατάσταση αυτή την οποία έχω ζήσει. Το δεύτερο συμπτώματα τα επαναβίωση, δηλαδή επαναβιώνω την τραυματική κατάσταση την οποία έζησα. Οπότε έχουμε αναδρομέ, σκέψει στο παρελθόν, σε αυτά τα οποία έζησα, στι τραυματικέ, δύσκολε, τι προβληματικέ εικόνε τι οποίε έζησα. Και εφιάλτε προφανώ όταν κοιμάμε. Συμπτώματα υπερδιέγερση, ευερεθιστότητα θυμό υπερδιέγερση, ειδικά στον πόλεμο του Βιετνάμ, πολλέ φορέ το έχουμε δει. αυτοτραυματισμοί, αυτοκτονίε. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε, δεδομένο το ότι συνήθω οι επιτιθέμενοι έχουν ένα πολύ ψηλό ποσοστό αυτοχειριών, αυτοκτονιών. Αρνητική διάθεση και σκέψη, φυσικά, απώλεια ενδιαφερόντων, αλλαγή συνηθιών και επιλεκτική αμνησία. Δηλαδή, επιλεκτικά θυμάμαι και ξεχνώ κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν α, στη, στη σκέψη μου. Περνούμε στον δεύτερο πίνακα από εκεί πέρα. Τι υπάρχει και ποια στοιχεία διαφορού που είναι τι αντιδράσει. Η ιδεολογία. Νομίζω η ιδεολογία την οποία έχω, οι ιδέε τι οποίε έχω, το πιστεύω το οποίο έχω, με διαφοροποιεί ανάλογα με το πώ βιώνω την κατάσταση αυτή. Οι ηθικέ αρχέ τι οποίε έχω και η αίσθηση του δικαίου. Δηλαδή, άλλη η αίσθηση του δικαίου που έχει ο επιτιθέμενο και άλλη η αίσθηση του δικαίου την οποία έχει ο δίκαια αμυνόμενο. Τελείω διαφορετική. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ένα λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με τον άλλον. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου εκεί μιλούμε στους, τα χαρακτηριστικά για του άδικα επιτιθέμενου. Όπου πολεμούν μακριά από την πατρίδα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Όποιο πολεμάει μακριά από την πατρίδα δεν έχει καλύτερη ψυχολογία. Είναι συνήθω μισθοφόροι ή επιστρατευμένοι. Μιλούμε δηλαδή για ανθρώπου οι οποίοι ίσω δεν πιστεύουν οι ίδιοι στον πόλεμο. Το κάνουν για τα χρήματα. Και άρα λοιπόν σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο δεν έχουν δέσει με ιδεολογία αυτό το οποίο κάνουν. Άρα έχουν σημαντικότερα προβλήματα με τραυματική διαταραχή του άγχου σε αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένω. Προφανώ ο πόλεμο είναι κάτι που έγινε και αποφασίστηκε χωρί αυτού για αυτού. Άρα λοιπόν δεν αποφάσισαν αυτόν τον πόλεμο, άρα το θεωρούν εμπολί αδίκο τον πόλεμο και πιστεύουν ότι δρούν ένα δίκο, όπω λέγαμε προηγουμένω, και έχουν αφήσει πίσω σημαντικά και αγαπημένα πρόσωπα. Άρα λοιπόν αισθάνονται πάρα, πάρα πολύ πιασμένοι για αυτό που κάνουν και αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα για αυτό που κάνουν. Ο επόμενο πίνακα, όπου πώ αντιδρούν οι άδικα επιτιθέμενοι κατά την επιστροφή. Υπάρχει φόβο, φοβούνται. Είναι απότομοι, βίαιοι πολλέ φορέ. Οι δικοί του πολλέ φορέ όταν επιστρέφουν δεν του αναγνωρίζουν. Ενώ πιστεύουν αρχικά ότι όταν θα επιστρέψουμε θα μα πιστέψουν σαν ε, ήρωε. Αντίθετα, δεν του αναγνωρίζουν. Υπάρχει απομόνωση, υπάρχει εγκατάλειψη από την πολιτεία, η οποία επίτηδε πολλέ φορέ η πολιτεία προσπαθεί με κάποιο τρόπο να του τονώσει το ηθικό, οργανώνοντα διάφορε γιορτέ. Γιατί ξέρει, είναι χαρακτηριστικό ότι οι βετεράνοι του Βιετνάμ ήταν και οι πρώτοι αντιπολεμικοί, αντιπολεμιστέ οι οποίοι ε, ε, έγιναν στο, στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ναι. Υπάρχει υπερκατανάλωση ουσιών και αλκοόλ και πιθανά αυτοκτονικές τάσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο το έχουμε δει. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για τα χαρακτηριστικά των δικια αμυνόμενων. Φόβο θανάτου. Κοινό, κοινή μοίρα όλων από εκεί και πέρα, φοβούνται και αυτοί. Αίσθηση του δικαίου όμω, δηλαδή αίσθηση του ότι βρίσκομαι ενδικαίω και ότι πολεμάω ενδικαίω, άρα λοιπόν αυτό με οπλίζει πολύ καλύτερα, με κουράγιο πολύ περισσότερο. Προστά τη της οικογένεια, των παιδιών και των αξιών. Άρα λοιπόν αισθάνομαι πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Ζω κι εγώ βεβαίω στη φρίκη του πολέμου. Τιμώμαι κι εγώ από την πολιτεία και επανακάμπτω γενικότερα ευκολότερα. Δηλαδή έχω καλύτερη ψυχολογία ευκολότερα γιατί, γιατί πιστεύω ότι δρώνει δικαίωμα. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ό,τι έχω δει, ίσω με κάποιο τρόπο το δένω ότι έκανα το σωστό, ότι λειτουργήσα καλύτερα. Άρα δεν έχω ενοχέ, άρα δεν έχω τι αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ των αδίκω επιτιθέμενων τι οποίε αναφέραμε προηγουμένω. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για τα χαρακτηριστικά των αμάχων. Είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν το μεγαλύτερο δυστυχώ ψυχολογικό κόστο. Οφείλουμε να πούμε ότι το αφορά όλου, βεβαίω, νέου, γέρου και παιδιά, και υπάρχει αίσθηση έκθεση στη μανία του επιτιθέμενου. Δηλαδή το ότι είμαι έρμεο σε αυτό το οποίο θα μου κάνει ο επιτιθέμενο. Από εκεί και πέρα η χρονιότητα επιβαρύνει. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χρονικό διάστημα κρατάει, τόσο πιο πολύ επιβαρύνει αυτή η κατάσταση. Προχωρούμε στο επόμενο όπου υπάρχει ε, συνήθω ένα διαρκέ πένθο για συγγενεί. Η συγγενεί, ξέρει, είναι χαρακτηριστικό. Θα αναφέρουμε ένα, μια έρευνα, πολύ σύντομα, έτσι, η οποία έγινε στο Ισραήλ. όπου έδειξε ότι οι συγγενεί αυτών αυτοί, 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 οι οποίοι είχαν πεθάνει εν δικαίω στη μάχη, πίστευαν οι ίδιοι ότι πολεμούσαν δίκαια στη μάχη, συγκεκριμένα στη μάχη του Κιπούρ, έδειξαν ότι είχαν και καλύτερη ποιότητα ζωή οι συγγενεί. Και επίση είχαν και μακροβιότητα σε σχέση με αυτού οι οποίοι είχαν σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Γιατί? Γιατί με κάποιο τρόπο η πολιτεία του τιμούσε, αισθανόντουσαν καλύτερα. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο οι ίδιοι οι συγγενεί αισθανόντουσαν ότι τα παιδιά του είχαν πέσει ηρωικώ μαχόμενα. Άρα λοιπόν αισθανόντουσαν και περήφανοι συγγενεί και άρα είχαν και καλύτερο πένθο. Τρομακτική επιβάρυνση τη διαστήση. Ξεκάθαρο αυτό. Αυτό το ζήσαμε στον πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία, Σερβία, νομίζω Βοσνία, Ριζεγοβίνη. Πραγματικά υπήρχε τρομακτική επιβάρυνση τη διαστήση. Κατοχικό σύνδρομο. Κάτι το οποίο κρατάει στην Ελλάδα και μα τραβάει και μα ταλαιπωρεί ακόμα μέχρι σήμερα. Δηλαδή το κατοχικό σύνδρομο, το ότι με το που συμβαίνει το οτιδήποτε πηγαίνουμε και αδειάζουμε τα ράφια των σούπερ μάρκετ και προφανώ το τελευταίο. Ξεριζωμό από τι αιστείε, που αυτό καθεαυτό και από μόνο του είναι ένα πολύ πολύ άσχημο γεγονός, δύσκολο γεγονό και ένα γεγονό το οποίο το βιώνουν όλοι πάρα πολύ δύσκολα και τα παιδιά. Α σκεφτούμε έτσι κλείνοντα, τα έλεγα, το πώ μπορεί να αισθάνεται ένα παιδί που βλέπει τον πατέρα του να φεύγει για το μέτωπο, το πώ το βλέπει τη μητέρα του να βρίσκεται κλαμμένη και τρομαγμένη δίπλα του και το ίδιο να είναι κλεισμένο σε ένα καταφύγιο. Νομίζω ότι ίσω μόνο όταν ο πόλεμο ξέρει με κάποιο τρόπο, μαγικό, ίσω δεν είναι εύκολο, έτσι εξαφανιστεί ακόμα και από το λεξιλόγιο, τότε μόνον ίσως όλα αυτά τα οποία λέγαμε, τα δυστυχή, όλα αυτά τα οποία λέγαμε θα περιοριστούν. Θα εξαφανιστούν μάλλον. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, ε, πιάσαμε ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις mm -hmm. και ας ελπίσουμε βέβαια ε, να, να μπει ένα φρένο, να μπει ένα τέλο, να τα βρουν, να τελειώσει αυτή η αιματοχυσία και κατ' επέκταση όσο πιο γρήγορα τελειώσει, θα μπει και να φρέουν και στι ψυχολογικέ συνέπειε. Εννοείται. Όσο πιο γρήγορα, γιατί όπω έλεγα προηγουμένω, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν η κατάσταση αυτή γίνεται χρόνια. Δηλαδή, καταστάσει που χρονίζουν, τότε ναι. φαίνεται πραγματικά ότι επιβαρύνουν περισσότερο ψυχολογικά τόσο του αμάχου όσο και του επιτιθέμενου όσο και του αμυνόμενου. Και παραδείγματα, βέβαια, ανήκω, οικονομική κρίση. Πόσο τράβηξε. Ακριβώ. Η οικονομική κρίση συνέπειες στην Ελλάδα, πόσο μέσα. τράβηξε. Ακόμα και η υγειονομική κρίση, η οποία έγινε η οικονομική η κρίση, κρίση. Τράβηξε και τραβάει ακόμα γιατί υπάρχει δυστυχώ ακόμα. Το πόσο τελικά και το τι συνέπειε είχε σε όλου μα. Ποιε ηλικιακέ ομάδε επηρεάζονται περισσότερο μετά από μια παρατεταμένη κρίση. Είτε οικονομική, είτε επιδημιολογική, είτε ένα πόλεμο. Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από τι κρίση υπάρχει. Θα σου έλεγα ότι στην οικονομική κρίση, για παράδειγμα, η ηλικιακή ομάδα των μεσαίων, η μεσαία ηλικιοπαϊκή ομάδα, είναι αυτή η οποία ε, περισσότερο επηρεάστηκε. Δεδομένου του ότι η ανεργία, για παράδειγμα, στη μεσαία ηλικία είναι και περισσότερο δυνηρότερη. Θα σου έλεγα ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το αντιμετώπισαν πιο στοϊκά και αντίστοιχα τα παιδιά ήταν αυτά τα οποία ίσω δεν είχαν ζήσει την εποχή τη ευμάρεια η οποία προπήρχε την οικονομική κρίση. Από εκεί και πέρα η υγειονομική κρίση. σω τα παιδιά δυσκολεύτηκαν πιο πολύ δεδομένε τη καραντίνα και του περιορισμού που υπήρχε κάποιε ηλικίε. Εξαρτάται λοιπόν από την κάθε κρίση που υπάρχει. Νομίζω όμω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην κρίση αυτή την, την πολεμική εντό αγωγικών, στον πόλεμο τον οποίο βλέπουμε, όλοι επιβαρύνονται, ίσω κυρίω όμω τα παιδιά, δεδομένου ότι έχουν ζήσει πραγματικά σκηνέ πολύ δύσκολε, άσχημε, ψυχοπιαστικέ. Μάλιστα. Και αναφερόμαστε και σε, ε, και σε ψυχολογικά αποτυπώματα ε, όχι μόνο σε όσους βιώνουν τον πόλεμο εντό Ουκρανίας, αλλά και σε εμά που βρισκόμαστε εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και αυτό μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα. Ήδη ξέρεις αυτό βεβαίως αφορά συνήθω σε εμάς τουλάχιστον ανθρώπους οι οποίοι σε ένα σημείο ήταν επιβαρημένοι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος... Θα σου έλεγα ότι ήταν επιβαρημένο, ήταν αγχωμένο, ήταν δύσκολα. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο με κάποιο τρόπο ε, επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο βλέποντα όλε αυτέ τι σκηνέ και τον πόλεμο τη Ουκρανία. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ευχαριστώ. να είσαι ευχαριστώ. καλά.